Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη, αντιπριτάνης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτριες, φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, είναι με μεγάλη μας χαρά που καλωσορίζουμε σήμερα τον Γενικό Ελεκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα που έχει σχέση με χρηστή διοίκηση και πιο συγκεκριμένα για τον ρόλο του ελέγχου όσον αφορά δημόσιων χρήμων σε ανεπτυγμένες δημοκρατίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο το οποίο μας αφορά όλους, ειδικότερα μετά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν με την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος και δυστυχώς τα προβλήματα ήταν μεταξύ άλλων κακοδιαχείριση, διαφθορά και διαπλοκή. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η χρηστή διοίκηση σε οποιοδήποτε επίπεδο δημιουργεί αξία. Δημιουργεί αξία και ανάπτυξη της οικονομίας. Ευημερία σε όλους τους πολίτες, σε όλη την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε αυτόν, ότι δημιουργεί αξία η καλή διακυβέρνηση. Γιατί δεν το εφαρμόζουμε, κύριε Μιχαηλίδη? Μήπως μας ενδιαφέρει το πρόσκαιρο χρήμα, να γίνουμε πλούσιοι χτες? Εκείνο το οποίο λέει ο Πλάτωνας, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους, είναι ότι η τιμιότητα είναι λιγότερο επικερδής, ενώ η ατιμία πολύ πιο επικερδής. Μήπως σε κάποια κράτη μεταξύ αυτών και στην Κύπρο το εφαρμόζουμε αυτόν? Όμως κάποιοι από εμάς έχουμε ξεχάσει ότι ο Πλάτωνας, όταν αναφερόταν σε τιμιότητα και ατιμία, εκείνο το οποίο εννοούσε είναι ότι όσον αφορά την τιμιότητα, η μακροχρόνια εφαρμογή της τιμιότητας μας φέρνει ευημερία μακροχρόνια. Ενώ η ατιμία μας φέρνει πρόσκαιρο κέρδος, ενώ μακροχρόνια είμαστε δυστυχώς χαμένοι. Για να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την Κύπρο. Διεθνώς, πώς μας αντιμετωπίζουν διεθνείς οργανώσεις και τα διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας όσον αφορά το δίχτυ διεθνούς ανταγωνιστικότητας και το Transparency International που ασχολούνται με διαχείριση δημοσίου χρήματος, με διαπλοκή, με διαφθορά? Αυτοί οι δείχτες μας κατατάσσουν περίπου στις πρώτες 40 χώρες διεθνώς και υπάρχει βελτίωση τα τελευταία χρόνια που είναι προς το καλό όλων εμάς. Όμως δυστυχώς κάποιες άλλες οργανώσεις, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, η λεγόμενη Κρέκο που όλοι τη γνωρίζετε, είχε κάνει το 2016 16 συστάσεις. Πόσες εφαρμόσαμε? Καμιά. Όσον αφορά αυτά τα χρυσά διαβατήρια, παγκοσμίως αναφέρεται η χώρα μας και η Μάλτα, οι δύο μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε μπει στη μαύρη λίστα του ΟΣΑ, διότι έχει συνδεθεί το χρυσό διαβατήριο με φοροδιαφυγή και με ξέπλυμα παράνομου χρήματος. Άρα, κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά για θέματα χρηστής διοίκησης, διαφθοράς, διαπλοκής, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Αναπάντητα ερωτήματα που σχετίζονται με το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα εμείς εδώ στην Κύπρο για να βελτιωθούμε περαιτέρω. Τι προτίθεται να κάνει η υπηρεσία η δική σας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα της Κύπρου διεθνώς και να αποφύγουμε προβλήματα τα οποία είχαμε το 2013, όταν ξεκίνησε η κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας και του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Άλλα προβλήματα, άλλα θέματα τα οποία νομίζω είναι πολύ σημαντικά για όλους εμάς έχουν σχέση με το γεγονός ότι όσον αφορά τρεις από τις ανεξάρτητες αρχές εδώ στην Κύπρο, Κεντρική Τράπεζα,
ανώτατο δικαστήριο και εισαγγελία που πρέπει να είναι η αφρόκρεμα της αφρόκρεμας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε προβλήματα με ποινικά αδικήματα με αξιωματούχους. Και για κάποιους από αυτούς είναι στα πρωτοσέλιδα, όχι για καλούς λόγους. Μήπως είναι φαινόμενο στο δυτικό κόσμο αυτό, ή είναι μόνο φαινόμενο που έχει σχέση με την Κύπρο? Φυσικά δεν είναι, έχει άμεση σχέση με τα δικά σας καθήκοντα, αλλά ίσως να θέλαμε και την άποψή σας για αυτό το θέμα. Το άλλο, τι κάνουν καλύτερα οι σκανδιναβικές χώρες και πάντοτε είναι οι πρώτες, μεταξύ πρώτων, όσον αφορά καλή διαχείριση και μειωμένα προβλήματα διαφθοράς και διαπλοκής? Γιατί δεν τα κάνουμε και εμείς, κύριε Μιχαηλίδη? Αυτά, είμαι σίγουρος ότι τα έχετε μελετήσει όλα αυτά. Γιατί δεν κάνουμε ακριβώς τι κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες, στη Νέα Ζηλανδία, στη Σιγκαπούρη, και είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως? Μήπως έχει σχέση με τον DNA μας? Μήπως έχει σχέση με την κουλτούρα μας? Είναι κάτι που διδάσκουν στις σκανδιναβικές χώρες και δεν το διδάσκουμε εμείς? Την άποψή σας όσον αφορά αυτό το θέμα. Επίσης, έχουμε και αρκετούς νέους εδώ, αρκετούς φοιτητές μας, και ευελπιστούν ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο όσον αφορά τη χώρα τη δική μας, ολόκληρη την Ευρώπη. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουν οι νέοι μας ένα καλύτερο μέλλον. Κατανοούμε ότι ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός. Έχετε αναλάβει το 2014, δεν με απατάει η μνήμη μου, λιγότερο από 5 χρόνια, όμως αν ρωτήσετε το μέσον Κύπριον Οδυσσέας Μιχαηλίδης, οι λέξεις που θα δώσει είναι ήθος, αρχές, αξιοπρέπεια, καλοδιαχείριση, καλή διακυβέρνηση, και ο κόσμος σας εμπιστεύεται. Και ευχόμαστε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το έργο σας μελλοντικά. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς αυτής της διάλεξης, τον ελεκτικό οίκο Deloitte και τον χορηγό επικοινωνίας Πολίτη, που πάντοτε μας στηρίζουν σε κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε ως Πανεπιστήμιο Κύπρου ή ως Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Και για ενημέρωσή σας, η διάλεξη αυτή είναι σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Χριστοφίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γενική Ελεκτή, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θέλω να σας καθησυχάσω, θα είμαι πιο σύντομος από τον Ανδρέα, γιατί ήρθαμε όλοι εδώ να ακούσουμε τον Γενικό Ελεκτή και όχι εμένα. Όμως, πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά μου να απευθύνω 2 λόγια σε εσάς, με αφορμή την αποψινή εκδήλωση, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι σε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης δεν επιτρέπονται εκτόσεις. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι θεσμοί αμφισβητούνται. Η αξιοπιστία και το κύρος τους έχουν πληγεί σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της αναξιοκρατίας, της έλλειψης χρηστής διοίκησης και της πελατειακής κουλτούρας, που δυστυχώς διαμόρφωσαν τον τρόπο της πολιτικής και κοινωνικής σκέψης και δράσης στην Κύπρο, ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου κράτους μας. Αυτή όμως η γενική εικόνα που επικρατεί, το συνέστημα της απαγοήτευσης για το κατεστημένο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να είναι η νόρμα. Σήμερα η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης φιλοξενεί τον Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας για να συζητήσουμε για το πόσο έλεγχος επιτρέπει στις δημοκρατίες να διαχειρίζονται σωστά το δημόσιο χρήμα, για το πόσο έλεγχος μπορεί να δράσει ως διαμορφωτής μιας νέας κουλτούρας ορθολογικής και δίκαιης σκέψης. Οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων, αν φανέρωσαν ένα πράγμα, είναι τις συνέπειες της οικονομικής αδιφαγίας και της αλόγης της πατάλης, φανέρωσαν ότι για να έχουμε ως κοινωνία πραγματική ανάπτυξη,
επιβάλλεται η σωστή διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Είναι σημαντικό να ακούσουμε σήμερα τον κύριο Μιχαηλίδη να μας δώσει ενδεικτικά παραδείγματα του πώς ο έλεγχος βοήθησε στο να διαχειρίζεται η κρατική μηχανή καλύτερα το δημόσιο χρήμα, και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε ακόμα τις εισηγήσεις του για το πώς μπορεί η δημόσια υπηρεσία να γίνει περισσότερο ευέλικτη. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, η αποδοτικότητα των ανθρώπων κέρυας σημασίας για να αισθανόμαστε ως πολίτες και ως φορολογούμενοι περήφανοι για τη χώρα μας. Ο έλεγχος βέβαια πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να ελευθερώνει τους δημόσιους λειτουργούς και όχι να τους εγκλωβίζει σε χρονοβόρες διαδικασίες. Τέτοιες συναντήσεις όπως η σημερινή επιτρέπουν σε θεσμούς να παρουσιάζουν το έργο τους. Δίνουν επίσης την ευκαιρία στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό να πούν τις θέσεις τους. Αναπτύσσεται έτσι ένας παραγωγικός λόγος και αντίλογος. Μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας για την αλλαγή του τόπου μας, βέβαια προς το καλύτερο. Το θέμα της σημερινής ομιλίας ταιριάζει απόλυτα στο ρόλο που η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης καλείται να διαδραματίσει τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σχολή για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της απόψινής εκδήλωσης και βεβαίως και τον Γενικό Ελεκτή που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι απόψε ο ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον Πρίτανη και τον Ανδρέα τον Χαρίτου για την εισαγωγή και τα καλά τους λόγια. Θα προσπαθήσω την παρουσίαση να την περιορίσω γύρω στα 40 λεπτά για να έχουμε χρόνο μετά για συζήτηση των θεμάτων που θα προκύψουν και κάποιων θεμάτων που ήδη έχουν τεθεί από τον Πρίτανη και τον κύριο Χαρίτου. Ουσιαστικά η ιδέα του ελέγχου του δημοσίου χρήματος είναι συνυφασμένη με την οργάνωση του ανθρώπου σε κοινωνίες, στην οργανωμένη κοινωνία. Από την εποχή του Χαμουραμπή στη Βαβυλωνία, στην εποχή της Αιγύπτου και των Φαραώ, όπου είχαμε τους πρώτους ουσιαστικά ελεγχτές τότε των σιτηρών, ήταν το μόνο αγαθό που φαίνεται εμπορεύονταν τότε. Κυρίως όμως η έννοια του ελέγχου αποκρισταλώθηκε στην εποχή της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ήδη ο κύριος Χαρίτου μίλησε, έκανε αναφορά στον Πλάτωνα. Στην εποχή εκείνη ουσιαστικά είχαμε ένα προπομπό που μοιάζει πάρα πολύ με τη σημερινή ελεγχτική υπηρεσία. Ο Πλάτωνας είχε εξηγήσει τότε ότι δεν πρέπει, λέει, να έχουμε κανένα δικαστή, και είναι και αυτό επίκαιρο, και κανένα ανώτατο λειτουργό, ο οποίος θα κρίνει αν είναι δικαστής ή θα κυβερνά, χωρίς να αποδίδει λογαριασμό. Και ακριβώς είχε πει ότι θα πρέπει να ορίσουμε λειτουργούς οι οποίοι θα είναι πρικισμένοι και τότε μόνο, είπε ο Πλάτωνας, η πολιτεία θα ανθίσει και θα προοδεύσει. Και ο Αριστοτέλης, στα δικά του έργα, τα Πολιτικά και Αθηναίων Πολιτεία, είχε εξηγήσει ότι θα πρέπει η λογοδοσία, και είναι πολύ σημαντικό γιατί το χρησιμοποιούμε και σήμερα ως επιχείρημα, να γίνεται παρόντων πάντων των πολιτών, δηλαδή δημόσια. Και αυτό θα σας εξηγήσω μετά γιατί συχνά το επικαλούμαστε, όταν κάποιοι λένε, μα γιατί δημοσιοποιήσατε την έκθεσή σας. Γιατί ακριβώς ο Πλάτωνας είχε εξηγήσει ότι ο απολογισμός γίνεται δημόσια, αλλιώς δεν έχει νόημα. Παρόντων πάντων των πολιτών. Το σύστημα το οποίο είχαν τότε στην αρχαία Αθήνα, και είναι απίστευτο πώς μοιάζει με το σημερινό, είχαν 10 λογιστές, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι έλεγχαν λογαριασμούς και στους οποίους λογοδοτούσαν οι άρχοντες και όσοι γενικά ήταν ανανοημένοι στη δημόσια εξουσία, και τους λεγόμενους 10 ευθύνους, οι οποίοι ήταν σαν ένα δικαστήριο. Το σώμα αυτών των λογιστών μοιάζει πάρα πολύ με μια σύγχρονη ελεγχτική υπηρεσία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν υλοποιούσαν έργα τότε στην αρχαία Αθήνα, ο απολογισμός τον οποίο έκαναν είχε απίστευτη λεπτομέρεια. Σε ένα σύγγραμμα που έχω βρει του καθηγητή του Μετσόβιου, του Θεοδόση Τάσιου, εξηγούσε ότι, για παράδειγμα, είχαν βρει
σε επιγραφή που αφορούσε την κατασκευή της θόλου της επίδαυρου, δίνονταν πάρα πολλές λεπτομέρειες σε επίπεδο δραχμής, τάλαντο. Άμα δείτε την επιγραφή, ουσιαστικά μιλάει για τάλαντα. Και κατέγραφαν ακόμη και τα ονόματα των τεχνητών και των χτιστών κλπ. Οι οποίοι είχαν δουλέψει σε αυτό το δημόσιο έργο. Και αυτό ήταν έναν είδος απολογισμού. Να, αυτή είναι η επιγραφή η οποία είχαν βρει και η οποία, αν μπορούσατε να δείτε, θα δείτε ότι έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το έγγραφο. Αυτά ήταν στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Σήμερα οι ελεκτικές υπηρεσίες λειτουργούν στη βάση προφανώς προτύπων ελέγχου, τα οποία εκδίδονται από ένα διεθνή οργανισμό, ονομάζεται INTOSAI, International Supreme Audit Institutions, International Organization of Supreme Audit Institutions, στο οποίο μετέχουν 192 χώρες με τις ελεκτικές υπηρεσίες τους και είναι συνδεδεμένος με το ECOSOC του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα πρότυπα αυτά του INTOSAI καταγράφονται και διέπεται ο τρόπος ελέγχου τριών μορφών ελέγχου, που θα δούμε πιο μετά, του οικονομικού ελέγχου, του διαχειριστικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης, compliance για να γίνει αντιληπτό, τα οποία εξηγούνται σε πάρα πολλά πρότυπα τα οποία διέπουν. Πολύ βασικά στοιχεία για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεκτικών υπηρεσιών, που θα εξηγήσουμε μετά γιατί είναι τόσο σημαντική η ανεξαρτησία, περιλήφθηκαν στη λεγόμενη διακήρυξη του Μεξικού το 2007 και τα οποία είναι τα ακόλουθα που είναι σημαντικό. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συνταγματικού νομικού πλαισίου και, όπως θα σας εξηγήσω μετά, κατά την άποψή μας, το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο στην Κύπρο, παρά το ότι κάποιοι ισχυρίζονται, είναι πάρα πολύ ισχυρό και λεπτομερές, παρά το μύθο που κάποιοι προσπαθούν να διαδώσουν και να πείσουν ότι δήθεν στην Κύπρο δεν έχουμε επαρκές συνταγματικό ή νομικό πλαίσιο για τον τρόπο δράσης της ελεκτικής υπηρεσίας. Η δεύτερη αρχή η οποία περιλήφθηκε στη διακήρυξη του Μεξικού είναι η ανεξαρτησία των επικεφαλής των ελεκτικών υπηρεσιών. Δεν είναι αποφύτσιο που θέλουμε τον Γενικό Ελεκτή να είναι ανεξάρτητος, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την κυβέρνηση την οποία ελέγχει. Ένα ικανοποιητικό ευρύ φάσμα αποστολής και διακριτικής εξουσίας, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης στην πληροφόρηση, και αυτό παραπέμπει σε διάφορα εμπόδια που κάποιοι προσπαθούν κατά καιρούς να βάλουν στον έλεγχο, επικαλούμενοι διάφορες νομοθεσίες, για παράδειγμα προσωπικών δεδομένων και άλλων, που πρέπει να τυχάνουν χειρισμού, χωρίς όμως να αποτελούν τροχοπέδι για τον έλεγχο. Δεν νοείται έλεγχος χωρίς πρόσβαση στην πληροφόρηση. Και θέλω να τονίσω ότι ακόμη και οι ιδιώτες ελεκτές, όταν μπουν σε μια εταιρεία για να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις, δεν νοείται να τους εμποδιστεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο στην εταιρεία στην οποία θα μπουν να ελέγξουν. Το επόμενο στοιχείο, το δικαίωμα, και τόνισα γιατί το δικαίωμα είναι λίγο αυτονόητο, και υποχρέωση για ετοιμασία εκθέσεων επί των ευρημάτων. Δεν κάνουμε τις εκθέσεις για να μένουν στα συρτάρια. Η ελευθερία να αποφασίζει η ίδια η ελεκτική υπηρεσία το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου. Δεν θα μας πει ο Υπουργός Άμυνας αν θα εκδώσουμε και αν θα κυκλοφορήσουμε μια έκθεση ελέγχου. Η ύπαρξη ενός ικανοποιητικού μηχανισμού συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ελεκτικής υπηρεσίας και η οικονομική και διοικητική αυτονομία. Και πρέπει να σας πω ότι αν έχουμε ένα κουσούρι, είναι ότι δεν έχουμε οικονομική ανεξαρτησία. Και αυτό το λέμε γιατί ο προϋπολογισμός μας περνάει πρώτα από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά πηγαίνει στη Βουλή. Η θέση μας, και αποτελεί σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2003 προενταξιακά, δυστυχώς μετά την ένταξη πήγε στις καλένδες, ξαναμπήκε στο μνημόνιο το 2013 και ξαναπήγε τώρα στις καλένδες. Η θέση μας είναι ότι ο προϋπολογισμός μας θα πρέπει να κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είναι η μόνη η οποία θα πρέπει να έχει λόγο για να τον εγκρίνει ή όχι. Δεν μπορεί να καλούμαστε να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα, λέω ένα υποθετικό παράδειγμα, να περιλάβει ένα κοντήλι 200.000 ευρώ, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα ειδικό έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ένα ασυμβίβαστο χειρίστου είδους. Όλες αυτές οι αρχές
που όπως σας είπα είχαν υιοθετηθεί σε μια διάσκεψη του Μεξικού των Ανωτάτων Ελεκτικών Ιδρυμάτων το 2007, υιοθετήθηκαν δύο φορές από γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, έχω εδώ τους αριθμούς και τις ημερομηνίες, στις οποίες μάλιστα τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος και αρχίζουμε μπαίνουμε και στη σημασία του ελέγχου των ελεκτικών υπηρεσιών στην πρόθεση της αποδοτικότητας, λογοδοσίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη δράση της δημόσιας διοίκησης. Και μάλιστα στην απόφαση του 2014 αναγνωρίστηκε εκ νέου ότι οι ελεκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους αντικειμενικά και αποτελεσματικά μόνο αν είναι ανεξάρτητες από την ελεγχόμενη οντότητα και αν προστατεύονται από εξωτερική επιρροή και βάζω δικά μου λόγια οποιουδήποτε είδους. Υπάρχουν εκατοντάδες πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί από τον οργανισμό INTOSAI, τα οποία διέπουν την λειτουργία των ελεκτικών υπηρεσιών. Το πρώτο, το βασικό πρότυπο είναι το ISAI 1, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει τη διακήρυξη της Λίμα 1977, για να δείτε άλλοι πόσο πιο πριν από μας έκαναν κινήσεις προς τέτοια θέματα. Η διακήρυξη της Λίμα ουσιαστικά που αποτελεί αυτό το πρότυπο, έχει και θέματα σχετικά με την ανεξαρτησία των ελεκτικών υπηρεσιών, θέματα σχετικά με την πώς συνεργάζεται η ελεκτική υπηρεσία με το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση ότι σε χώρες ειδικά με κοινοβουλευτική δημοκρατία η ελεκτική υπηρεσία είναι ακόμη πιο στενά συνδεδεμένη με το κοινοβούλιο. Σε πολλές χώρες, μάλιστα, οι υπάλληλοι της ελεκτικής υπηρεσίας είναι υπάλληλοι του κοινοβουλίου. Σε άλλες χώρες, όπως και στην Κύπρο, υπάρχει ένας στενός δεσμός, αλλά όχι τόσο έτσι οργανικά, σε οργανική φύση. Καταγράφονται οι εξουσίες των ελεκτικών υπηρεσιών, οι μεθόδοι ελέγχου, προσωπικό, ανταλλαγή εμπειριών, εκθέσεις και εξουσίες για τον έλεγχο. Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή πολλές φορές ακούμε ατάκες του τύπου «Μα δεν είναι δουλειά του Γενικού Ελεκτή να κάνει αυτό το πράγμα». Έχω βάλει εδώ στα αγγλικά, όπως είναι γραμμένο σε αυτό το πρότυπο, για να δούμε τι οι ξένοι από το 1977 θεωρούσαν αυτονόητο, που εμείς πρέπει να πείσουμε για τα αυτονόητα, ότι η βασική δουλειά μιας ελεκτικής υπηρεσίας, το SAI είναι Supreme Audit Institution, είναι για να ελέγχει την νομιμότητα και κανονικότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής τήρησης. Και άρα αυτό που κάποιοι μας αμφισβητούν, οι ξένοι το ονομάζουν ότι είναι το παραδοσιακό, το πατροπαράδοτο, το αυτονόητο. Και επιπρόσθετα υπάρχει, λέει, ένα εξίσου σημαντικός τύπος ελέγχου, ο διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος προσανατολίζεται κυρίως στην εξέταση της οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διαχείρισης. Και τονίζει εδώ, αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος δεν καλύπτει μόνο συγκεκριμένα οικονομικά θέματα, αλλά ένα ευρύ φάσμα της κυβερνητικής δραστηριότητας περιλαμβανομένων οργανικών και διαχειριστικών συστημάτων. Και αυτό το λέω και το έγραψα εδώ, γιατί πολύ συχνά ακούμε διάφορους αδαείς, θα έλεγα, να λένε ότι η δουλειά του Γενικού Ελεκτή είναι μόνο να βλέπει τιμολόγια και πληρωμές και ότι δήθεν αυτός είναι ο ρόλος που μας έχει τάξει ο συνταγματικός νομοθέτης. Και θα δούμε και μετά τι έχει πει, τι λέει το νομικό πλαίσιο στην Κύπρο. Τα ανώτατα ελεκτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν οργανωτικά δύο κυρίως μοντέλα και κάποιες παραλλαγές αυτών, κάποια μεικτά συστήματα, το αγγλοσαξονικό, στο οποίο ο ανώτατος ελεκτικός θεσμός είναι μονοπρόσωπο όργανο. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο που έχουμε γενικό ελεκτή, σε πολλές χώρες, θα δείτε στις περισσότερες, ή ένα λατινογενές υπηρετικό μοντέλο, στο οποίο ουσιαστικά πρόκειται περί δικαστηρίου, το οποίο στελεχώνεται από δικαστικούς λειτουργούς. Μονοπρόσωπες ελεκτικές υπηρεσίες έχουμε σε 15 χώρες, ενώ οι συλλογικές ελεκτικές υπηρεσίες, δηλαδή στις οποίες η λήψη απόφασης λαμβάνεται συλλογικά, σε 13 χώρες.
Αυτές οι πράσινες που είναι λίγο πιο έντονες είναι που είναι η Βουλγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία. Είναι συλλογικές, αλλά δεν είναι δικαστήριο. Δικαστήριο ουσιαστικά είναι Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές είναι ένα από τα δικαστήρια της χώρας. Είναι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το Ελεκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία μεγάλα δικαστήρια. Είναι ο Άριος Πάγος, το Ελεκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η σχέση των ελεκτικών υπηρεσιών με τους πολίτες, και έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια για να απαντήσω σε ένα ακόμη μύθο, ότι μα γιατί η ελεκτική υπηρεσία και ο γενικός ελεκτής βγαίνουν όλη μέρα στα ράδια και μιλάνε και λένε τα ευρήματά τους και τους έχουμε όλη μέρα να τους ακούμε. Σε άλλες χώρες έτσι κάνουν? Ναι, σε άλλες χώρες έτσι ακριβώς κάνουν. Και το πρότυπο αυτό, σε έκθεση του Intosai του από το 2011, και υπάρχουν και αναφορές από προηγουμένως, και αν σκεφτείτε το 2011 πόσο πιο μικρή ήταν η χρήση κοινωνικών δικτύων στη ζωή μας από τη σήμερα, λέει ότι ακριβώς τα SAIS, τα ανώτατα ελεκτικά ιδρύματα, πρέπει να υιοθετήσουν μια ενεργή επικοινωνιακή στρατηγική για να έχουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη της δουλειάς τους, γιατί αυτό θέλουμε, να φτάσει το μήνυμά μας στους πολίτες και να τονίζουν τα κύρια τους συμπεράσματα, ότι πρέπει να είναι, ότι είναι πολύ σημαντικό μια κάλυψη από τα μέσα της δουλειάς ακριβώς για να φτάσει το μήνυμα στον κόσμο, και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν νέες πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας για αυτό το σκοπό τα ανώτατα ελεκτικά ιδρύματα. Ας δούμε τώρα την Κύπρο. Υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας της ελεκτικής υπηρεσίας ή κατά κάποιους ελέω Θεού γενικός ελεκτής? Να μην σχολιάσω το κεϊός. Η ελεκτική υπηρεσία δημιουργήθηκε στην Κύπρο, ουσιαστικά μόλις έφτασαν οι Άγγλοι στην Κύπρο, το 1879, ένα χρόνο μετά. Ήταν σαν παράρτημα στην αρχή του Γενικού Λογιστηρίου, ήταν ένας κλάδος του Γενικού Λογιστηρίου. Στην πορεία εξελίχθηκε και υπήρχε γενικός ελεκτής επί Αγγλοκρατίας, στη σημερινή μορφή προφανώς το 1960. Πρέπει να σας πω ότι, βλέποντας και συζητώντας με συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαίσιο το οποίο έχουμε στο Σύνταγμά μας είναι από τα πιο δυνατά που έχω δει. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν χώρες που δεν το έχουν καν στο Σύνταγμα τους. Το ότι το έχουμε στο Σύνταγμα, και ίσως προνόησαν τότε οι Άγγλοι, γιατί έχουν και εκείνοι ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο για το δικό τους γενικό ελεκτή, ήταν κάτι το οποίο βοήθησε, πιστεύω, στην πορεία. Άρα το Σύνταγμα, ναι, γράφει ότι ο Γενικός Ελεκτής ελέγχει στο όνομα της δημοκρατίας κάθε πληρωμή και ίσπραξη και κάθε λογαριασμό και ενεργητικό, τις αναληφθήσεις, υποχρεώσεις κλπ. Κάθε άλλη εξουσία η οποία ανατίθεται με βάση νόμο και υποβάλλει την έκθεσή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα δούμε φυσικά ότι αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύεται με τον τόσο στενό τρόπο που κάποιοι θέλουν να το ερμηνεύουν. Ευτυχώς η Τρόικα μας άφησε και κάποια καλά, ίσως και αρκετά. Ένα από αυτά ήταν ο λεγόμενος νόμος πλαίσιο, η νόμος ομπρέλα, και λέγεται έτσι γιατί έχει αυξημένη ισχύ έναντι οποιοδήποτε άλλου νόμου. Είναι λίγο κάτω από το Σύνταγμα, όπως λέμε, γιατί λέει ότι υπερισχύει έναντι οποιοδήποτε γενικού, ειδικού, προγενέστερου, μεταγενέστερου νόμου, ο νόμος πλαίσιο, ο οποίος έχει αρκετές αναφορές στις εξουσίες του γενικού ελεκτή. Ότι ελέγχει τη δημοσιονομική έκθεση, ότι ελέγχει οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και το κεντρικό κράτος και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες ετοιμάζονται από το Γενικό Λογιστή. Έχει άλλο άρθρο που αφορά τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας γενικής κυβέρνησης, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικού οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. Αυτή η αναφορά στην κρατική επιχείρηση ήταν το εργαλείο μέσω του οποίου προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να ελέγξουμε το συνεργατισμό. Πριν το 2014 η ελεκτική υπηρεσία δεν έλεγχε κρατικές επιχειρήσεις, άρα αυτός ο νόμος έδωσε την ευχέρεια πλέον να ελέγξουμε το συνεργατισμό. Είναι γνωστές ιστορίες με το πώς κάποιοι προσπάθησαν να μας πετάξουν έξω και τελικά παρέμεινε ο έλεγχός μας κουτσουρεμένος. Ο Γενικός Ελεκτής δύναται να ελέγχει ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με υλοποίηση έργων PPP, συμπράξεων. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν δουλειά μας να ελέγξουμε το δρόμο πάφου πόλης, ενώ υπάρχει ρητή πρόνοια στο νομοπλαίσιο ότι είναι δουλειά μας να το ελέγξουμε. Και
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Γενικός Ελεγχτής κάνει τους ελέγχους αυτούς στη βάση προτύπων που ο ίδιος καθορίζει. Και προφανώς δεν καθορίσαμε ως πρότυπα αυτό που είπε η Μαρικούπουτα Λεύκαρα. Συγγνώμη, αγαπητέ Ανδρέα, για την αναφορά στο Λεύκαρα, ναι. Καθορίσαμε τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγχτικών Ιδρυμάτων, του INTOSAI. Και αυτά τα πρότυπα καθορίζουν ακριβώς πώς κάνουμε τους ελέγχους μας. Και είναι ακριβώς με βάση αυτά τα πρότυπα που θέλουμε να κάνουμε τους ελέγχους μας, όχι με κάποια άλλα πρότυπα. Επίσης, υπάρχει ένας αρκετά παλιός νόμος που αφορά την ελεγχτική υπηρεσία, ο νόμος του 2002, ο οποίος επιπρόσθετα από τον αμυγή οικονομικό έλεγχο που θα δούμε μετά, λέει ότι κάνουμε και τους διαχειριστικούς ελέγχους, άρα να ακόμα ένα νομικό πλαίσιο που λέει ότι δεν κάνουμε μόνο ελέγχους τιμολογίων και εισπράξεων και πληρωμών, που λέει ότι ακριβώς θέλουμε να δούμε, να ελέγξουμε και να δούμε αν κάποιος ελεγχόμενος οργανισμός, το κεντρικό κράτος ή οποιοδήποτε άλλος, χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε τα 3E, Economy, Efficiency, Effectiveness. Άρα είναι ξεκάθαρο στο νόμο ότι έχουμε αυτή την αρμοδιότητα να δούμε αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτούς τους πόρους που έχει στη διάθεσή του με αυτόν τον τρόπο. Και επιπρόσθετα αυτό το αυτονόητο που είναι και στα διεθνή πρότυπα αυτός ο έλεγχος ως ένα εκ των δύο βασικών συστατικών του ελέγχου μιας ελεγχτικής υπηρεσίας, στο νόμο του 2014 που πέρασε πάλι λόγω Τρόικας, περί λογιστικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, ήρθε να μπει ένα ωραίο συστατικό που θεωρείται απαραίτητο για να θεωρείται νόμιμη πλέον μία πληρωμή, ότι θα πρέπει αυτός που είναι υπεύθυνος για το κοντήλιο, ελέγχο λειτουργός ενός κοντήλιου, να βεβαιώνεται ότι η πληρωμή συνάδει με τις αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οι οποίες αρχές, ρητά, λέει ο νόμος, περιλαμβάνουν τις αρχές της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Άρα όταν θα πάμε να ελέγξουμε μια πληρωμή, δεν θα δούμε μόνο αν τα 10.000 ευρώ βγήκε σωστό τιμολόγιο και καταγράφτηκε σωστά, αλλά αυτός που αποφάσισε να κάνει αυτή τη δαπάνη, κατά πόσο τήρησε αυτές τις αρχές οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ο Γενικός Ελεγχτής μπορεί κατά την κρίση του να αναθέτει τον έλεγχο σε ιδιώτες, κάτι το οποίο κάνουμε σε μια προσπάθεια να αποφορτιστούμε ειδικά από ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασίας που είχε συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Και στην πράξη ακριβώς αυτό που κάνουμε είναι αναθέτουμε τον οικονομικό έλεγχο της συντριπτικής πλειονότητας των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά τον οικονομικό μόνο έλεγχο, και θα πω μετά, είπαμε, τις διαφορές, ενώ το κεντρικό κράτος το ελέγχουμε με ίδια μέσα. Τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, είναι τα διεθνή ελεγχτικά πρότυπα, τα οποία είναι τα ίδια που χρησιμοποιεί και ένας ιδιώτης ελεγχτής για να ελέγξει μια εταιρεία, συν τα πρότυπα που έχω εξηγήσει προηγουμένως του INTOSAI. Ένα άλλο θέμα, ποιος ελέγχει τον ελεγχτή? Είναι ανεξέλεγκτος ο Γενικός Ελεγχτής? Ο περικαταθέσεως στοιχείων και πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές νόμος, παλιός νόμος του 1985, ξεκάθαρα περιλαμβάνει τον Γενικό Ελεγχτή στα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν από την Επιτροπή Ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή της Βουλής για να καταθέσει ενώπιόν της οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί. Αν δηλαδή αύριο η Επιτροπή Ελέγχου μου πει: θέλω να μας φέρεις όλο το φάκελο αυτής της υπόθεσης, πώς το χειρίστηκε η υπηρεσία σας, είμαι υποχρεωμένος, και με τα χαράς θα το κάνω, να καταθέσω στην Επιτροπή Ελέγχου όλα τα στοιχεία τα οποία θα μου ζητηθούν. Άρα ο Γενικός Ελεγχτής ελέγχεται πρώτα απ' όλα από την Επιτροπή Ελέγχου και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις της υπηρεσίας μας, που ουσιαστικά επειδή είμαστε μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελούν και αυτές μέρος του συνολικού των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, θεωρητικά δεν ελέγχονται από κανέναν, γιατί είμαστε εμείς οι ελεγχτές των γενικών οικονομικών καταστάσεων. Για σκοπούς διαφάνειας, αυτοβούλως από το 2016, αναθέτουμε τον έλεγχο των δικών μας οικονομικών καταστάσεων, του μέρους εκείνου που είναι τα δικά μας, σε ιδιώτη ελεγχτή, ο οποίος διορίζεται με βάση τον περιελεγχτών νόμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτοβούλως κάναμε σε μια προσπάθεια να αυξήσουμε τα θέματα διαφάνειας. Και
ρωτά κάποιος, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο άλλο σώμα εκτός από τη Βουλή που θα έλεγχε τον Γενικό Ελεγχτή? Και ας πούμε ναι, αυτό το σώμα ποιος θα το διορίζει, η κυβέρνηση? Ο ελεγχόμενος θα ελέγχει τον ελεγχτή του? Και αυτό το σώμα που θα έλεγχε εμάς, ποιος θα το ελέγχει? Και ταπεινά εισηγούμε ότι καταλήγουμε στην αρχή του Αριστοτέλη, ότι το πρώτο κινούν ακίνητο. Κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Το επόμενο θέμα που προκύπτει είναι τι ελέγχει η ελεγχτική υπηρεσία και πώς το ελέγχει. Αυτή η διαφάνεια δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Η γελιογραφία, και ευχαριστώ την Εφημερίδα Πολίτης που έδωσε τόσο καλό υλικό, λέει άραγε γυρίζει, οφείλω να το ελέγξω, ότι είναι υδρόγειο σφαίρα. Άρα το ερώτημα είναι τι ελέγχει η ελεγχτική υπηρεσία. Η υπηρεσία μας κάνει τους... Οι τρεις πρώτοι ελέγχοι είναι ξεκάθαρα διατυπωμένοι στα πρότυπα. Οι δύο άλλοι ελέγχοι επίσης φυσικά προκύπτουν από πρότυπα. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος επίσης προκύπτει από πρότυπα. Απλώς οι τρεις πρώτοι είναι ρητά καταγεγραμμένοι και στο ΙΣΑΙΕΝΑ. Οι άλλοι ελέγχοι είναι συναφείς ελέγχοι, τους οποίους κάνουν κάποιες ελεγχτικές υπηρεσίες και κάποιες όχι. Στην υπηρεσία μας έχουμε αρκετά μεγάλο μέρος που αφιερώνουμε και για αυτούς τους ελέγχους. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους είμαστε περήφανοι, και αυτό πρέπει να πω το οφείλουμε σε συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και σε πολλά θέματα προς τιμή των συναδέλφων αυτών. Πρωτοστατούμε και ευρωπαϊκά. Τον Μάιο θα φιλοξενήσουμε και μια ομάδα εργασίας σε επίπεδο ελεγχτών Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Κάτι το οποίο, όπως είπα, κάποιες χώρες δίνουν έμφαση και κάποιες άλλες όχι. Έτσι, συνοπτικά, πολύ γρήγορα να εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί έλεγχοι, τους οποίους κάνουν όλες οι ελεγχτικές υπηρεσίες. Ο οικονομικός έλεγχος είναι ο έλεγχος τον οποίο κάνει κάθε ιδιωτικός ελεγχτικός οίκος σε μια ιδιωτική εταιρεία. Βασικά, ελέγχει για να εκφράσει γνώμη ελεγχτή κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα. Είναι το κλασικό σε έλεγχος που κάνει ένας ιδιώτης ελεγχτής. Ο διαχειριστικός έλεγχος. Όσοι ασχολούνται με εσωτερικό έλεγχο, είναι κάτι που κανονικά το κάνει ο εσωτερικός έλεγχος για την εταιρεία του. Ουσιαστικά βλέπει κατά πόσο οι πόροι εντός της εταιρείας τυχάνουν διαχείρισης με τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Και όπως εξήγησα προηγουμένως, αυτό θεωρείται ο δεύτερος βασικός πυλώνας αρμοδιοτήτων των ελεγχτικών υπηρεσιών παγκόσμια, αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος. Ο τρίτος που μπορεί να αποτελεί μέρος οικονομικού ή μέρος διαχειριστικού ή κάποτε και εντελώς αυτοτελή έλεγχο είναι ο λεγόμενος κανονιστικός έλεγχος, compliance audit, στον οποίο ουσιαστικά βλέπεις κατά πόσο ο ελεγχόμενος έχει τηρήσει νομοθεσία, κανονισμούς, γενικές αρχές κλπ. Για παράδειγμα, όταν είχαμε ελέγξει μετά από παράκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας την ανάπτυξη στο Πέρα Παιδί, αυτός ήταν ένας κανονιστικός έλεγχος. Δηλαδή θέλαμε να δούμε, δεν ήταν οικονομικός έλεγχος, δεν ήταν διαχειριστικός, δεν ήθελαμε να δούμε αν το τμήμα περιβάλλοντος διαχειρίζει τους πόρους του οικονομικά, ήθελαμε να δούμε το τμήμα περιβάλλοντος με τον τρόπο που έχει ενεργήσει και οι άλλες κρατικές υπηρεσίες. Τήρησαν τους νόμους, τους κανονισμούς, τις αρχές. Άρα ήταν ένας αμυγής κανονιστικός έλεγχος. Ο τεχνικός έλεγχος, τον οποίο κάνουμε ως υπηρεσία, ουσιαστικά αφορά ελέγχους συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών ή προμηθειών. Και θέλουμε να δούμε, στα πλαίσια ουσιαστικά αυτού του διαχειριστικού ελέγχου, κατά πόσο σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά ένα οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επικεντρώνεται όμως κυρίως σε θέματα ελέγχου συμβάσεων. Γι' αυτό έχω εξηγήσει ότι είναι σαν υποκατηγορία των διαχειριστικών ελέγχων. Περιβαλλοντικός έλεγχος έχω εξηγήσει. Η οργανωτική δομή της υπηρεσίας μας, πάρα πολύ έτσι συνοπτικά, έχουμε ουσιαστικά, είμαστε χωρισμένοι σε 15 παραρτήματα. Κάθε παράρτημα έχει υπό την ευθύνη του ένα αριθμό ελεγχομένων οργανισμών και έχουμε και πιο ψηλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών. Η ελεγχτική υπηρεσία έχει και αυτή τις αδυναμίες της και τα προβλήματα της. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάνθαστοι, ότι είμαστε τέλειοι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν 2 χρόνια, ουσιαστικά
στη βασική μας, στη μία εκ των δύο βασικών μας αποστολών, που είναι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του κράτους, δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Θα έλεγα παίρναμε απροβίβαστο και θα σας εξηγήσω γιατί παίρναμε απροβίβαστο. Ουσιαστικά δεν εκδίδαμε ελεκτική γνώμη. Δεν εκδίδαμε γνώμη ελεκτή. Ήταν μια πολύ μεγάλη αδυναμία της ελεκτικής υπηρεσίας. Ουσιαστικά ο έλεγχος αφορούσε κυρίως κάποιες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, να δούμε αν τηρούνται οι δημοσιονομικές και λογιστικές οδηγίες. Και επίσης ο έλεγχος ουσιαστικά γινόταν έτσι, λίγο αυθαίρετα, επιλεγόταν τι θα πάνε ελέγξουμε. Αυτό το οποίο κάποιοι σήμερα κατηγορούν ήταν όντως μια μεγάλη αδυναμία της υπηρεσίας. Και έχω βρει ακόμα μια ωραία διαφάνεια και εδώ λέει να ετοιμάσω και μια έκθεση για την παράληψη του κράτους να με παρασημοφορήσει. Άρα θα πάνε ελέγξω ας πούμε αυτούς, να τους κυνηγήσω αυτούς που δεν με παρασημοφόρησαν, έλεγε αυτή η ειρωνική γελιογραφία. Απλώς για να δείξω ότι ουσιαστικά ναι, υπήρχε αυτή η αδυναμία στην υπηρεσία, ότι μπορούσαμε αυθαίρετα να αποφασίσουμε, ωραία, ο Πρίτανης δεν μας συμπεριφέρθηκε καλά, 20 άτομα να πάνε αύριο να ελέγξουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρα ήταν αυθαίρετος ο τρόπος επιλογής και πού θα δινόταν έμφαση όσον αφορά τον έλεγχο από την υπηρεσία μας. Υπήρχε σίγουρα ανάγκη εξυγχρονισμού. Τα ελεκτικά πρότυπα αλλάζουν, γίνεται πιο περίπλοκο το δημοσιονομικό πλαίσιο και υπήρχε και ραγδαία αύξηση στον αριθμό των ελεγχομένων φορέων. Έχουμε πλέον να ελέγχουμε πολιτικά κόμματα, νέα νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται. Είχε προκύψει μετά και ο συνεργατισμός ως ελεγχόμενος. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να προβούμε σε μια αυτοαξιολόγηση δομημένη, προτού φέρουμε ξένους να μας βοηθήσουν στο να βελτιωθούμε. Κάναμε αυτή την αυτοαξιολόγηση, όπως είπα, με δομημένο τρόπο, όπως καθορίζει το Διεθνές Πρότυπο INTOSAI, έχει ένα οργανισμό, IDI λέγεται, ο οποίος είναι ειδικός για να βοηθάει ελεκτικές υπηρεσίες να κάνουν αυτή την αυτοαξιολόγηση. Ναι, πήραμε απροβίβαστο, 45%, και ρώτησα και τον πρώτο συνάδελφο που ήταν επικεφαλής, του είπα, αν θα έλεγες ότι επειδή στείλαμε την έκθεση, το προσχέδιο, στάλθηκε σε αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος μας έκανε παρατηρήσεις, εδώ είχατε λάθος, βελτιώστε το, την αξιολόγησή σας κλπ. Και του λέω, αν θα μου έλεγες ότι η πρώτη μας αξιολόγηση, πριν τους τα στείλουμε για να μας τα πούν αν έχουμε λάθος στη διαδικασία, ήταν προς το αυστηρότερο ή προς το χαλαρότερο. Μου είπε, όχι, προς το χαλαρότερο. Άρα προς το χαλαρότερο πήραμε 45% απροβίβαστο. Και αν δείτε μάλιστα, μπορεί να μην φαίνονται, τα σημεία, έχει πάρα πολλά σημεία αξιολόγησης, υπάρχουν πολλά σημεία που αφορούν κυρίως ποιότητα, στα οποία πήραμε 0 από τα 4. Ούτε μία μονάδα δεν πήραμε. Αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να το αναγνωρίσεις. Άρα κάναμε την αυτοαξιολόγησή μας, φάνηκαν τα τεράστια μας προβλήματα. Αυτό έγινε το 2016 και μετά, αφού αρχίσαμε από μόνοι μας να βελτιωνόμαστε, καλέσαμε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Οι συνάδελφοί μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ελεκτική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια εξαιρετικά θετική εμπειρία που είχαμε μαζί τους, ενώ πολλές φορές όταν έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριφέρονται στην Κύπρο σαν να έχουν πάει σε μια αφρικανική χώρα. Οι συνάδελφοί μας ήταν και γνώστες ακριβώς, επειδή έχουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί. Μας έκαναν εξαιρετικά συγκεκριμένες και εύστοχες εισηγήσεις, τις οποίες πρέπει να σας πω ότι η πρόθεση είναι και ήδη αυτό γίνεται να τις υιοθετήσουμε 100%. Θέματα να δημιουργήσουμε ομάδα διασφάλισης ποιότητας, εννοείται να αρχίσουμε να υιοθετούμε πρότυπα. Πρέπει να σας πω ότι πολλά πρότυπα του INTOSAI ήταν εντελώς άγνωστα στην ελεκτική υπηρεσία και έχουν αρχίσει τώρα πλέον να υιοθετούνται και να επικαιροποιούνται οι ελεκτικές οδηγίες. Έχουμε αρχίσει πολλά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. Σήμερα είχαμε, χθες και σήμερα, ένα διήμερο σεμινάριο έτυχε αυτό. Επίσης πλέον εξετάζεται η σημαντικότητα του ελεκτικού κινδύνου κατά το σχεδιασμό του οικονομικού ελέγχου, ώστε να έχουμε κατανομή σε τομείς προτεραιότητας, άρα να μην είναι τυχαία και αυθαίρετη η επιλογή των ελεγχομένων. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή ακούω συχνά αυτό το θέμα. Η νομική υπηρεσία μέχρι το 2014,
τουλάχιστον τα προηγούμενα 15-20 χρόνια, δεν είχε ελεγχθεί ποτέ. Αυτοί που σήμερα έρχονται να πούν ότι δήθεν η ελεγκτική υπηρεσία, σε εισαγωγικά θα το πω, τα έχει κάνει πλακάκια με την νομική υπηρεσία, πρέπει να σας πω ότι από το 2014 και εντεύθεν η νομική υπηρεσία ελέγχεται κανονικότατα. Προηγουμένως δεν είχε ελεγχθεί ποτέ, αν αυτό λέει κάτι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι λόγω της αλλαγής στη διαδικασία ετοιμασίας του οικονομικού ελέγχου, πλέον ειδικά όλες οι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, τυχαία, γιατί γίνεται τυχαία δειγματοληψία με δομημένο τρόπο στη βάση της οικονομικής μονάδας, monetary unit sampling, είναι εντελώς τυχαίος ο αριθμός και το ποια συναλλαγές θα περιληφθούν στο δείγμα ελέγχου. Μπορεί να τύχει να πέσουν λίγες ή πολλές από την νομική υπηρεσία, από το Υπουργείο Μεταφορών, από οποιοδήποτε, είναι τυχαία δειγματοληψία που γίνεται, αλλά δεν υπάρχει θέμα πλέον παρέμβασης οποιοδήποτε στο τι και πώς θα το ελέγξουμε. Όσον αφορά το κεντρικό κράτος, όσον αφορά εκτός κεντρικού κράτους, είναι με βάση τη διαδικασία που εξήγησα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν που μας έχουν εισηγηθεί οι ξένοι, οι Βρετανοί, είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για διενέργεια ελέγχων ψηλής ποιότητας, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τα θέματα ανεξαρτησίας μας, και είναι αυτό που σας έχω πει για την οικονομική ανεξαρτησία, να αυξήσουμε τη λογοδοσία της δικής μας υπηρεσίας, και μας έχουν εισηγηθεί και το έχουμε ιδιοθετήσει, να δημοσιοποιούμε τη στρατηγική μας, τους λογαριασμούς μας, το πράττουμε, τον κώδικα δεοντολογίας μας, το πράττουμε, και την αμοιβή των ανώτατων στελεχών. Ο μισθός μου, που έτσι καλώς είναι στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι στο διαδίκτυο, όποιος ενδιαφέρεται να τον δει. Προσπαθούμε, αυτό δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμη, να διασυνδέσουμε το στρατηγικό σχέδιο της υπηρεσίας μας με τη λειτουργία μας και να εισαγάγουμε δείχτες απόδοσης για να βελτιώσουμε και τη δική μας την απόδοση. Ήδη λοιπόν πολλά από αυτά έχουμε αρχίσει να τα υιοθετούμε. Από πέρσι για πρώτη φορά, και φέτος το επαναλαμβάνουμε, οριστικοποιούμε τη διαδικασία μας εντός αυτών των ημερών. Πλέον ευτυχώς το κεντρικό κράτος ελέγχεται στη βάση προτύπων, εκφράζουμε πλέον γνώμη ελεγχτή ως οφείλαμε τόσα χρόνια. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βγάζουμε τις εκθέσεις μας. Ήδη νομίζω θα έχετε όλοι αντιληφθεί. Έχουμε φύγει από αυτό το χοντρό τόμο που υποβαλόταν μία φορά τον χρόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πλέον, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος οποιοδήποτε ελεγχόμενου οργανισμού, η έκθεση εκδίδεται υπό τη μορφή ειδικής έκθεσης. Αυτό είναι, κάνει την υπηρεσία μας πιο ευέλικτη, τα πορίσματα μας πιο άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες, και έχει λύσει και ένα πρόβλημα που πρέπει να πω ότι είχαμε, το πρόβλημα των διαρροών. Όταν ολοκληρώναμε ένα έλεγχο τον Γενάρη, για παράδειγμα, και θα έπρεπε να μείνει στο σιρτάρι το έβριμά μας μέχρι τον Δεκέμβρη που θα δίναμε την έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπήρχε ψηλός κίνδυνος για διαρροές, είτε από εμάς είτε από τον ελεγχόμενο μας. Τώρα, αφού θα τελειώσει το Γενάρη η έκθεση και το Γενάρη θα δημοσιοποιηθεί, τα προβλήματα διαρροών έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε ειδική μονάδα πλέον, η οποία έχει αρχίσει να κάνει έλεγχο ποιότητας της δουλειάς των συναδέλφων εσωτερικά, και τα στοιχεία διαφάνειας τα οποία έχω εξηγήσει προηγουμένως. Να επισπεύσω λίγο. Αυτά, εντάξει, νομίζω τα έχω εξηγήσει. Η σημασία του ελέγχου, αρχή διάκρισης των εξουσιών, γνωστή σε όλους η αρχή του Μοντεσκιέ για την διάκριση των εξουσιών. Πρέπει να πούμε, έτσι, για σκοπούς πληρότητας, ότι τα πρώτα, έτσι, ψήγματα αυτής της θεωρίας, όχι ακριβώς με αυτή την έννοια, την σαφώς διατυπωμένη για τη διάκριση εξουσιών, τα είχε πει και ο Αριστοτέλης. Εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. Ξεκάθαρο ότι η ελεγχτική υπηρεσία δεν αποτελεί μία εκ των τριών εξουσιών. Δεν αποτελεί εξουσία η ελεγχτική υπηρεσία, αποτελεί απλώς μία δικλίδα ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, όπως είναι και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και προφανώς η ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου οργάνου δημοσιονομικού ελέγχου αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος και έκφραση ανάγκης για διαφάνεια και λογοδοσία όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Πρέπει να πούμε ότι η ελεγχτική υπηρεσία δεν έχει τρόπο να παρέμβει στην εκτελεστική εξουσία, και καμία απολύτως απόφαση της κυβέρνησης
δεν μπορεί να εμποδιστεί ή να καθυστερήσει λόγω της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Και αυτό ειδικά πρέπει να σας πω, ισχύει στην Κύπρο. Δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Στις χώρες που οι ηλεκτρικές υπηρεσίες έχουν μορφή δικαστηρίου, υπάρχουν αποφάσεις της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα η προκήρυξη ενός δημοσίου έργου, προτού υλοποιηθεί, περνά από το ηλεκτρικό συνέδριο, το οποίο θα πρέπει να δώσει το ίδιο βεβαίως νομιμότητα στον εγγράφων για να γίνει προκήρυξη. Στην Κύπρο η ηλεκτρική υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα να σταματήσει καμία απολύτως απόφαση της κυβέρνησης. Ούτε να τη σταματήσει, ούτε να την καθυστερήσει κατά ένα λεπτό. Δεν έχουμε καμία απολύτως τέτοια εξουσία. Πουθενά δεν απαιτείται η υπογραφή μας. Όποιος ισχυρίζεται ότι καθυστερεί έργο λόγω της ηλεκτρικής υπηρεσίας, πολύ απλά μεταφέρει ευθύνες δικές του σε εμάς. Νομίζω είναι πολύ απλό. Έχουμε μόνο μία εξουσία. Να μιλάμε, τη φωνή μας. Δεν έχουμε καμία άλλη εξουσία. Αν τώρα η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε υπουργείο ή κάποιος ημικρατικός, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν αποφασίσει να προωθήσει κάποιο έργο και επειδή εμείς θα εκφράσουμε δημόσια την διαφωνία μας για αυτό το έργο, ο Πρίτανης θα το σκεφτεί διπλά και θα πει μήπως αυτό που είχα σκοπό να κάνω είναι λάθος και θα εκτεθώ αν το κάνω και σταματήσει να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι του επιβάλαμε την άποψή μας. Απλώς σημαίνει αντιλήφθηκε ότι αυτό που θα έκανε θα ήταν λαθασμένο και θα τον άφηνε εκτεθειμένο. Αυτό είναι ένα και είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ότι ο Πρίτανης αποφάσισε να σταματήσει ένα έργο λόγω της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Και πολύ συχνά πραγματικά διερωτώ με αν είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να ισχυριστεί ότι το να εκφράζει μια άποψη η ηλεκτρική υπηρεσία είναι κακό. Γιατί περίπου αυτό λέμε. Θεώρησα ότι είναι αυτονόητο αυτό που είχε πει ο Βολτέρος, ότι θα υπερασπιστώ και με την ζωή μου, θα έδινα και τη ζωή μου για να σου δώσω το δικαίωμα να έχεις το δικαίωμα στην άποψη. Η διακήρυξη της Λίμα, πρέπει να πω, αυτό που σας έχω πει προηγουμένως, λέει ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη, σαν αυτονόητο μου ακούγεται, για τις πράξεις και παραλήψεις της και δεν μπορεί να απαλλαγεί παραπέμποντας τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Εκτός, ακριβώς αυτό που σας έχω πει, αν τα ευρήματα έχουν εκδοθεί ως νομικά ισχυρές και εκτελεστές αποφάσεις, όπως είναι σε περιπτώσεις που έχουν τη μορφή δικαστηρίου. Πιστεύω ότι στην ηλεκτρική υπηρεσία θα μπορούσε κάποιος να μας ασκήσει κριτική αν δεν κάναμε επαρκείς ελέγχους, να μας πει δεν κάνετε καλά η δουλειά σας, ή να μας πει ότι κάνουμε επιλεκτικούς ελέγχους, αυτό είπα προηγουμένως, ότι δεν κάνουμε ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ότι επιλεκτικά κρατούμε εκθέσεις κρυμμένες στο συρτάρι. Πρέπει να σας πω, γνωρίζω περιπτώσεις στο παρελθόν που για παράδειγμα ευρήματα της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τη φορολογία πολύ γνωστού πολιτικού προσώπου έμειναν με οδηγίες στο συρτάρι, όχι δικές μου, για να προστατευτεί αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο κάποιος ναι, θα μπορούσε να ασκήσει κριτική και αν το έκανα εγώ θα μπορούσε να μου ασκήσει κριτική. Ή αν διαρρέαμε επιλεκτικά εκθέσεις, είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να μας ασκήσουν κριτική. Η συνεχής προσπάθειά μας για βελτίωση είναι η αυτοαξιολόγηση που έχω πει, η ομότιμη αξιολόγηση που έχω εξηγήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσφατα έχουμε εθελοντικά και πάλι συμφωνήσει με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ότι θα συνεργαστούμε μαζί τους και θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά για να εφαρμόσουμε το λεγόμενο κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, το CAF το λεγόμενο, που αποτελεί ένα ευρωπαϊκό εργαλείο διαχείρισης ποιότητας σε δημόσιους οργανισμούς. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε και σε αυτόν τον τομέα. Η σημασία του ελέγχου συνοψίζεται και κλείνω σχεδόν με απόσπασμα από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 2014 που είχε υιοθετήσει αυτά που σας είχα πει προηγουμένως, ότι αναγνωρίζει το ρόλο των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων στην ενίσχυση της κυβερνικής λογοδοσίας όσον αφορά τη χρήση των πόρων και την επίδοσή τους στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Και κλείνω με μια ρίση του Σολομώντα: «Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι, έλεγχε σοφών και αγαπήσισε». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική παρουσίασή σας. Τώρα θα ήθελα να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις από εσάς για το Γενικό Ελεγκτή.
Αν σας είναι εύκολο, σας παρακαλώ να είσαστε πολύ πολύ σύντομοι στην ερώτηση και να μας λέτε το όνομα και επίθετο σας. Το δείχνω το σύντομα μου. Σε ευχαριστούμε, κύριε Αγουστή. Δεύτερη ερώτηση. Πάρτε το μικρόφωνο σας, διότι δεν ακούνε πίσω. Ναι. Γιώργος Αντωνιάδης. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό η αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας έχει επηρεαστεί από τον προσωπικό δεδομένο νόμο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, κύριε Αντωνιάδη. Ναι, κύριε. Έλεγχος κομμάτων. Ναι, η αλήθεια δεν έχουμε πει τίποτε ακόμη, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο. Και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ο φόρτος εργασίας ο οποίος ήρθε στην υπηρεσία μας επειδή μας ανατέθηκε, ορθά πιστεύω, ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων είναι τεράστιος. Και έτσι απλώς για να σας ενημερώσω, μέχρι το 2011 δεν υπήρχε καμία απολύτως νομοθεσία για έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Πέρασε το 2011 η πρώτη νομοθεσία, το 2012 τροποποιήθηκε, ουσιαστικά καταργήθηκε η περσινή και ψηφίστηκε καινούργια το 2012. Άλλαξε άρδιν η νομοθεσία σε πολύ μεγάλο βαθμό το 2015. Για την περίοδο από το 2012 ουσιαστικά που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι το 31-12 του 2015 είναι η πρώτη περίοδος που έχει γίνει με ένα πολύ πιο αυστηρό τρόπο και δεν μπορούμε καν να το δώσουμε σε οποιοδήποτε ιδιώτη, οποιοδήποτε κομμάτι. Είναι μια περίοδος μάλιστα για την οποία πρέπει να σας πω ότι τα κόμματα, επειδή δεν ελέγχονταν προηγουμένως, έχουν το χάλι τους στο μαύρο όσον αφορά την πώς τηρούσα βιβλία, πάμε να ελέγξουμε, μα δεν έχουμε μπλόγα αποδείξεω, δεν ξέρουμε πού βρήκαμε αυτά τα λεφτά. Είναι υπέρ τους ότι τώρα έχουν αρχίσει και νοικοκυρεύονται. Αλλά η υποχρέωση μας είναι να εκδώσουμε γνώμη και για την περίοδο 12, 13, 14, 15. Έχουμε προχωρήσει αρκετά τον έλεγχο για αυτή την περίοδο. Σε κάποια κόμματα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί για μέχρι την περίοδο αυτή. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν λαθασμένο να εκδώσουμε οποιαδήποτε έκθεση για τα κόμματα τα οποία ολοκληρώσαμε πρώτα, που μπορεί και να ήταν και τα καλύτερα και τα ολοκληρώσαμε πρώτα. Θα έδινε μια, γιατί δεν υπάρχει κόμμα που θα είναι καθαρό εντελώς. Όχι ότι έπαιρνε μίζες, αλλά ότι να ήταν νοικοκυρεμένο, να είχε τηρούσε καθαρά βιβλία κλπ. Άρα θεωρήσαμε ότι θα δίναμε μια λαθασμένη εικόνα να βγάλουμε πρώτα κάποια κόμματα να εκτεθούν σε δημόσια θέα και μετά να βγάλουμε τα άλλα, τα οποία λέω μπορεί να είναι και χειρότερα. Όταν τα ολοκληρώσουμε όλα, θα εκδώσουμε εκθέσεις για όλα τα κόμματα. Όσον αφορά φόρο εισοδήματος, θεωρώ ότι η κατάσταση μέχρι που δημιουργήθηκε το τμήμα φορολογίας ήταν απελπιστικά κακή. Έκτοτε γίνονται βήματα προόδου, εξακολουθούμε και είναι στις εκθέσεις μας να βρίσκουμε πάρα πολλές αδυναμίες. Να θυμίσω τα τελευταία μας ευρήματα, επιχειρήσεις έχουν τόσο θράσος και τόσο πολύ νιώθουν ότι μπορούν να ξεγελούν το σύστημα που πηγαίνουν και δηλώνουν, για παράδειγμα, κύκλο εργασιών, 2 εκατομμύρια στο ΦΠΑ και 1 εκατομμύριο στο τμήμα φορολογίας που είναι για το φόρο εισοδήματος, 2 παραρτήματα του ίδιου τμήματος
δηλώνουν διαφορετικά ποσά, διπλάσια το ένα από το άλλο για τον κύκλο εργασιών τους. Γίνονται βήματα, θεωρούμε ότι πάμε προς τα μπροστά, δίνουμε πίστοση χρόνου, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί. Στην ερώτηση του Έρικ του Σουκυρογλου για το αρχή κατά της διαφθοράς, καταρχήν να εξηγήσω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να πάρει μέτρα, είτε μέτρα εσωτερικού ελέγχου, για παράδειγμα να ενισχύσει ως οφείλει που δεν το πράττει την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή να δημιουργήσει αρχές όπως είναι αυτή που θέλει να δημιουργήσει, η οποία θα έχει πρώτιστη και μόνη έγνοια να επιλαμβάνεται θεμάτων κατά της διαφθοράς. Είναι κινήσεις οι οποίες εμάς μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνος. Δεν θέλουμε να υπάρχουν προβλήματα στην κυβέρνηση για να τα βρίσκουμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Η παρατήρηση μας η πρώτη και είχε δημοσιοποιηθεί αυτή, όταν είχαν ετοιμάσει το πρώτο νομοσχέδιο, έβαζαν αυτή την αρχή ότι θα έρχεται να μας ελέγχει εμάς. Αυτό το εξήγησαμε ότι δεν μπορούσε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είχε αλλάξει. Έκτοτε έχω δει και εγώ ότι έχει γίνει κάποια διαβούλευση. Δεν γνωρίζω που βρίσκεται. Θεωρώ ότι ως ιδέα, ως πρακτική που πάει να γίνει, είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό. Αυτό που ρώτησε ο Γιώργος Αντωνιάδης για την αρχή διαφάνειας και λογοδοσίας και πώς επηρεάζουν τα θέματα προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σας πω ότι τον Δεκέμβρη που είχαμε αυτά τα θέματα με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, βρήκα μία αναφορά του προηγούμενου Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, μία ομιλία του, που είχε πει κάτι το οποίο είχα ακούσει και εγώ στη Βουλή μια φορά, τον είχα ακούσει με τα αυτιά μου να το λέει, ότι κανονικά δεν μπορεί η νομοθεσία για προσωπικό δεδομένα να αποτελεί, θα το πω με δικά μου λόγια, καταφύγιο των απαταιώνων. Η νομοθεσία δεν αποσκοπεί στο να προστατεύει τους απαταιώνες. Η νομοθεσία αποσκοπεί στο να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των ευυπόληπτων πολιτών, όλων, αλλά κυρίως των ευυπόληπτων. Ναι, πρέπει να σας πω και πάλι ότι έχουμε θέμα με την ύπαρξη αυτής της νομοθεσίας και σε αυτό το τομέα δυστυχώς δεν το έχουμε μόνο εμείς ή ευτυχώς, το έχουν και άλλοι Ευρωπαίοι συναδέλφοι μας, γιατί δυστυχώς όταν έγινε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός του 2016 που εφαρμόστηκε το 2018 μετά την περίοδο 2 χρόνων, δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη του πρόνοιες που θα έπρεπε να λάβει πανευρωπαϊκά, γιατί είναι Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ώστε να εξαιρεί την δράση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Και ναι, όταν θα πάω, για παράδειγμα, σε ένα Υπουργείο για να ελέγξω κάτι, δεν μπορεί να μου λέει, δεν σου δίνω τα στοιχεία σήμερα που ήρθες να τα πάρεις, που πρέπει να μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία όταν τα ζητούμε, επειδή πρώτα θα ρωτήσω την Επίτροπο, που ακόμη και να του δώσει έγκριση, σήμερα θα του δώσει μετά από 15 μέρες. Άστε που θα πρέπει, όπως ήρθαν τα πράγματα, να εξηγήσουμε γιατί πήγαμε να ελέγξουμε και τι πήγαμε να κάνουμε, το οποίο είναι παραβιάζουν τις αρχές που εξήγησα προηγουμένως ανεξαρτησίας του ελέγχου των ελεγκτικών υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε πανευρωπαϊκά, πώς πρέπει να εισαχθούν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό πρόνοιες για να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα ο έλεγχος από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μιχαηλίδη. Κάποιες ερωτήσεις. Ελάτε. Εμπίπτης της αρμοδιότητας, Ανδρέας Σόσιλος, εμπίπτης της αρμοδιότητας της ελεγκτικής υπηρεσίας, ο έλεγχος του κράτους για το κατά πόσον ελέγχει ικανοποιητικά τους whistleblowers, δηλαδή τους προστατεύει ικανοποιητικά. Αυτή η δραστηριότητα εμπίπτει στη γενικότερη έννοια του ελέγχου και θα ήθελα τη γνώμη σας κατά πόσον εμπίπτει στις δικές σας αρμοδιότητες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σόσιλε. Δεύτερη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χερά. Άλλες ερωτήσεις. Ελάτε, ναι. Θέλω να κάνω μια ανησύχηση. Το όνομα σας? Το Ροδοσθένος. Νίκος Ροδοσθένος. Επειδή διδάσκω το θέμα στις επιχειρήσεις και εκεί αναφέρομαι το θέμα του whistleblowing, το οποίο ανέφερε και κάποιος προηγουμένος. Θυσί πάρα πολύ αν
αυτός ο θεσμός εισαχθήκε στην Κύπρο, διότι σε ανεπτυγμένες δημοκρατίες, σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική, έφερε πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Να καλύπτεται κάποιος από τον νόμο, νομίζω ότι φυσικά τεκμηριώνει την καταγγελία του, ότι καλόπιστα μιλάει για τα καλονόμενα συμφέροντα ή του εργοδότη του ή της πολιτείας. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα βοηθηθείτε κι εσείς πάρα πολύ στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρωσένος. Ακόμη μία, ναι. Ο κ. Παπαδημητρίου, λογιστής ελεκτής, θα ήθελα να συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε. Με βάση τους όρους διορισμού σας, κύριε Γενίγε, πόσα χρόνια έχετε εξουσιοδότηση να πάτε πίσω να ελέγξετε διάφορες καταστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, και με βάση αυτό, κατά πόσο μπορείτε να ελέγξετε πού έχουν εξαφανιστεί σε εισαγωγικά τα 7,5 δισεκατομμύρια από τα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων που διαχρονικά όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν καταβάλει από τα δικά τους λεφτά σε αυτά τα ταμεία, τα οποία, αν δεν θεωρηθεί αυτόν κλεψιά, με συγχωρείτε για την έκφραση σε εισαγωγικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας ο Σούσιλος ρώτησε για το κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε το κράτος αν προστατεύει τους whistleblowers. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τέτοια, σε καμία περίπτωση τέτοια αρμοδιότητα. Δηλαδή, αν κάποιος whistleblower πάει στην αστυνομία για να δώσει μια καταγγελία και δεν προστατευτεί, δεν είναι δουλειά μας να πάρουμε μέτρα ή να ελέγξουμε την αστυνομία γιατί δεν τον προστατεύσει. Εντάξει, δεν είναι δουλειά μας. Ναι, ακριβώς θα έλεγα τώρα, συναφές και για να απαντήσω και την ερώτηση του κυρίου Ροδοσθένους, ότι δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει νόμος που ρητά να προστατεύει τους whistleblower. Υπάρχουν από εκεί και από εδώ, ας πούμε, στον περιδημοσίας υπηρεσίας νόμων, έχει μια αναφορά που λέει ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να αναφέρει όταν έρθουν στην αντίληψή του φαινόμενα διαφθοράς κλπ. Αλλά δεν έχει πρόνοια ούτε εκεί που να τον προστατεύει. Αυτός είναι νόμος που, όπως θα θυμάστε μετά τη συζήτηση που γίνανε τους τελευταίους δύο μήνες, εκκρεμεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο από την κυβέρνηση και μία πρόταση νόμου από τη βουλευτή τη Χαρλαμπίδου, την Ειρήνη, και αντιλαμβάνομαι έχουν πει ότι σύντομα θα τον ψηφίσουν αυτόν τον νόμο. Και άρα έτσι έχω απαντήσει νομίζω και στον κύριο Ροδοσένους. Ναι, σίγουρα ο θεσμός του whistleblower είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Τα λεφτά στα ταμεία για το ΓΕΣΥ, το ΓΕΣΥ ουσιαστικά τον ΟΑΗ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, είναι ένας ελεγχόμενος μας. Άρα αυτόν το ταμείο του ΟΑΗ θα το ελέγχουμε. Και σκοπεύουμε να το ελέγχουμε και καλά μάλιστα, γιατί μιλάμε, ας σκεφτείτε ότι οι εισφορές εντός του ταμείου αυτού θα είναι της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ετησίως, ένα τεράστιο ποσό, κολοσσίων ποσών. Άρα ναι, θα το ελέγχουμε αυτόν το ποσό και τον τρόπο διαχείρισης του. Και όσον αφορά τώρα ένα παρόμοιο θέμα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ταμείο σαν ταμείο ελέγχεται από την υπηρεσία μας. Αυτό που έχει γίνει πρέπει να πούμε είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι ότι έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή λέμε σήμερα πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, όπως κατατίθεντο στο ταμείο, τα έπαιρνε η κυβέρνηση ως δανεικά και έλεγε του ταμείου σου τα χρωστώ και τώρα του χρωστάει περίπου 7 δισεκατομμύρια. Και ενώ είχε γίνει προσπάθεια το 2010 να δημιουργηθεί κάποιον αποθεματικό, είχαν πει τα πρώτα 200 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, μετά αυτό σταμάτησε. Δηλαδή ουσιαστικά να δημιουργηθεί αποθεματικό και αυτό να μην το δανειστεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι αλληλογική. Και η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει στο ταμείο ότι εντάξει, σου τα χρωστώ αυτά τα λεφτά, θα τα πάρεις και το βέβαιο, του λέει, μην ανησυχείς, εγώ δεσμεύομαι ότι κάθε χρόνο που προκύπτουν οι τρέχουσες σου ανάγκες θα στα δίνω για να τις αποπληρώνεις. Γι' αυτό και δεν έχει δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά είναι ένας εσωτερικός δανεισμός της κυβέρνησης από το ταμείο. Με βάση τη Eurostat δεν προσμετράται αυτός ο δανεισμός στο δημόσιο χρέος της χώρας. Είναι εσωτερικός δανεισμός. Εντάξει. Μπορούμε να πάμε πίσω όπου δεν υπάρχει περιορισμός κάπου που να λέει ότι θεωρητικά όσον πίσω χρειαστεί να πάμε, θα πάμε. Και έχει τύχει να πάμε. Για παράδειγμα, να σας πω, όταν ξεκίνησε το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ,
Είχαμε ελέγξει πίσω μετά από παράκληση της αστυνομίας για να στοιχειοθετήσει την υπόθεση. Θα το πω, επειδή είχε καταδικαστεί κατά του Δημάρχου τότε, κυρίου Σαρίκα. Μας είχε ζητηθεί και ελέγξαμε. Είναι εδώ ο Ανδρέας ο Χασαπόπουλος, που να, ο Ανδρέας ήταν επικεφαλής. Είχαμε πάει πίσω μέχρι και συμβόλαια του 2000. Το 2016, ας πούμε, ελέγχαμε συμβόλαια του 2000, γιατί η μαρτυρία που είχε αφορούσε εκείνη την περίοδο. Εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Μιχαλή. Πάμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Πάνω στο κλίμα της Υπουργολέας, ήθελα να μας ρωτήσετε κατά πόσο νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου εξαιρούν από τις ερωτήσεις σας, και αν ναι, κατά πόσο αυτό είναι ορθό και τι θα μπορείτε να κάνετε προκειμένου να υπάρξει απαραίτητη λογοδοσία από εμάς. Ευχαριστώ. Λουίς Χριστοφίλης. Κάποιοι σας καταλογίζουν το εξής πρόβλημα, ότι στην προσπάθειά σας να ελέγξετε έχετε τρομοκρατήσει σε εισαγωγικά τους δημόσιους υπάλληλους κλπ. Αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό, τι είναι στην ιεράρχηση των ευθυνών και του τρόπου λήψεως αποφάσεων που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και τι σκέψεις έχετε για το πώς να το βελτιώσουμε, να το αποφύγουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοφίδη. Τελευταία ερώτηση. Μια κυρία. Δεν είχαμε κυρίες. Μια κυρία μόνο. Έλα, νεαρέ, εσύ. Νεαρός πάνω. Δεν σας ακούμε, Σοκράτη. Σοκράτη Τσάζας. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε πει ότι η μόνη εξουσία που είσαι ο γενικός ελεκτής είναι η φωνή του. Εν το να μιλήσει. Είναι η φωνή του. Κατά πόσο είναι διατεθειμένο ή ασυμβαίνει το τμήμα σας όταν οι πολίτες με έννομο συμφέρον να αποτείνονται στο κατεξοχή οργάνων ελέγχου που είναι το δικαστήριο, οι μελέτες σας ή ακόμα και οι γνωμοδοτήσεις σας μέσα από τα άτομα σας να χρησιμοποιούνται ως εμπειρογνωμοσύνες ή ως μαρτυρίες που να καταδεικνύουν τα πράγματα που γίνονται εις βάρος των πολιτών. Ευχαριστούμε. Okay. Πάμε, κύριε Μιχαλίδη. Του Μάριου Φιλίππου, δεν υπάρχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εξαιρούνται από την νομοθεσία. Όπως είπα προηγουμένως, μέχρι το 2014 εξαιρούνταν οι κρατικές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν ή ελέγχονται από το κράτος. Μετά το 2014 έχουν υπαχθεί και αυτές στο πεδίο ελέγχου. Δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εξαιρείται από το πεδίο ελέγχου της ελεκτικής υπηρεσίας. Κατά πόσον έχουμε τρομοκρατήσει τους δημόσιους υπαλλήλους. Και ευκαιρία να σχολιάσω και λίγο αυτό που είχε πει ο Πρίτανης πριν στην εισαγωγή του ομιλία, πώς, αν μπορούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δημόσια υπηρεσία, να αυξήσει και την παραγωγικότητα της. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτόν την κατηγορία και ευχαριστώ που μου το βάζετε για να το απαντήσω. Και πρώτα, εγώ ρωτώ τους πολίτες. Ας πούμε ότι μετά το 2014 γίνονται τόσοι πολλοί έλεγχοι και έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος με η δημόσια υπηρεσία μετά το 2014. Άρα αυτός που λέει αυτό το επιχείρημα θα ισχυρίζεται, υποθέτω, ότι η δημόσια υπηρεσία πριν το 2014 ήταν παραγωγική και αποδοτική, ενώ σήμερα έχασε την παραγωγικότητα της και την αποδοτικότητα της. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που θα λέγει ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι αυτός που είναι υπεύθυνος για την διακυβέρνηση ενός τόπου, που ισχυρίζεται ότι το μέσο, το εργαλείο για να αυξήσει την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα είναι να διαβεβαιώσει τους δημοσίους υπαλλήλους ότι ουσιαστικά θα είναι ανεύθυνοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι ο δημόσιος υπάλληλος, λέμε, επειδή ανησυχεί ότι θα τους ζητηθούν ευθύνες, δεν παράγει έργο, άρα με κάποιον τρόπο να το διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τους ζητηθούν ευθύνες για να παράγει έργο. Ταπεινά ισχυρίζομαι ότι αυτός που λέει αυτό το πράγμα δεν έχει ιδέα για το πώς αυξάνεις παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα την αυξάνεις θέτοντας στόχους, βάζοντας κριτήρια και δείχτες απόδοσης και καθιστώντας τους υπαλλήλους υπεύθυνους όταν δεν παράγουν αυτά που θα πρέπει να παράξουν στη βάση των δειχτών απόδοσης που τους έχεις βάλει. Και καμιά φορά λέω των τελευταίων καιρών, έναν καλό που έγινε με την υπόθεση με το Χαλούμιν,
τουλάχιστον λαλό να έχω ένα επιχείρημα να πω κλετούτη του χαλουμιού, εκουντούσαν τους φακέλους με τη μανιβέλα, το αυκό με τη μανιβέλα, επειδή εφοούνταν το γενικό ελεκτή, όχι, είναι απόδειξη ότι το δημόσιο τομέα πάσχει από χαμηλή παραγωγικότητα λόγω έλλειψης κινήτρων, έλλειψης σωστής αξιολόγησης, προάγονται οι ανάξιοι λόγω ρουσφεθιού, υπάρχει ισοπαίδωση της δημόσιας υπηρεσίας, υπάρχουν χίλια κακά στη δημόσια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ωραία να μειώσουμε τους ελέγχους, γιατί έτσι με τους ελέγχους και τούτοι που ήταν να δουλέψουν δεν δουλεύουν. Όχι, τούτοι που ήταν να δουλέψουν και πριν και τώρα δουλεύουν, εκείνοι οι οποίοι είναι ανεύθυνοι ή η έννοια τους είναι άλλη, είναι ανίκανοι γιατί προακτήκαν χωρίς να αξίζουν, εκείνοι και με έλεγχο και χωρίς έλεγχο, ανίκανοι θα παραμείνουν. Άρα ελπίζω να έχω απαντήσει, κύριε Χριστοφίλη. Μπορώ να... Δεν διαφωνώ με αυτά που είπατε, όμως η ερώτησή μου ήταν λίγο διαφορετική. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του τρόπου λήψεως αποφάσεων. Και κατά πόσον εσείς στις διάφορες έρευνες που διεξάγετε, έχετε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες σε αυτήν την αρχιτεκτονική. Δηλαδή, πας στον πιο κάτω υπάλληλο, του ζητάς να κάνει τον τάδε. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει, διότι πρέπει να πάρει άδεια από τρία άτομα πιο πάνω. Αυτό εννοούσα. Κύριε Χριστοφίδη, έχετε απόλυτο δίκαιο. Η ύπαρξη πολύπλοκων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα το να πάρει να βγάλει μια άδεια πολεοδομική, άδεια οικοδομής, οτιδήποτε έχει σχέση ο πολίτης με το κράτος που είναι σχεδόν πάντοτε χρονοβόρο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδίκτυο, που είναι η καλύτερη απάντηση κατά τη διαφθορά, να μην βλέπει τον δημόσιο υπάλληλο, να μην πάει απέναντί του για να χρειαστεί να σου πει δώσε για να επιταχύνω την υπόθεσή σου. Σίγουρα η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των δομών, αυτό που λέμε better regulation, σίγουρα είναι πολύ βασικά. Και δυστυχώς, ενώ φέραμε με λεφτά της Τρόικας, αν δεν κάνω λάθος, Ιρλανδούς εμπειρογνώμονες σε όλο το δημόσιο τομέα και είδαν κάθε υπηρεσία και κάθε τμήμα και κάθε υπουργείο ξεχωριστά και κάναν μελέτες πώς μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες τους και πώς μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Δυστυχώς, σε αυτόν τον τομέα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα προς τα εμπρός που θα έπρεπε να γίνουν, όπως δεν έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που, όπως λέω, και βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διαφθοράς, λόγω του ότι μειώνεται το interface, η επαφή του πολίτη με τον δημόσιο λειτουργό, που είναι λόγος συνθήκες που δημιουργούν διαφθορά. Τώρα, αν οι πολίτες, ρώτησε ο νεαρός ο Σοκράτης, αν οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας στο δικαστήριο. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία περίπτωση τέτοια και προσωπικά νιώθα πάρα πολύ άβολα πώς να χειριστώ αυτήν την υπόθεση. Ήταν μια υπόθεση η οποία είχε δει το φως της δημοσιότητας, στην οποία ένας συμπολίτης μας ήθελε να ακολουθήσει και έχει σχέση και με το ρεύμα που υβλήθηκε για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ήθελε να κάνει κάτι σαν πολιτική ανυπακοή. Είχε μπει σκόπιμα, αυτόν τον τρίμηνο δεν θα πληρώσω τις κοινωνικές μου ασφαλίσεις, πάρτε με δικαστήριο για να με βάλετε φυλακή, για να σας αποδείξω ότι ουσιαστικά έχετε κατακλέψει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ήταν πολιτική ανυπακοή κατά κάποιον τρόπο. Και στην υπόθεση του στο δικαστήριο, ζήτησε να καταθέσει ως μάρτυρας λειτουργός από την υπηρεσία μας, περίπου για να το βοηθήσει να χρησιμοποιήσω μια ακραία ρέξη, να συντρίψει, να διαλύσει το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Δηλαδή να πει ότι ωραία, σταματούμε πλέον να πληρώνουμε, γιατί έχει κατακρεουργηθεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν είναι κάτι το οποίο με έκανε να νιώθω ωραία. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει η υπηρεσία μας και τα ευρήματα της να χρησιμοποιούνται κατά του κράτους, γιατί τελικά αν το κράτος καλείται να πληρώνει αποζημιώσεις, είναι οι πολίτες που πληρώνουν. Φυσικά, αν ένας πολίτης δικαιούται αποζημιώσεων, δεν θα τη στερηθεί για αυτόν τον λόγο, αλλά δεν είναι κάτι πάντως που είναι μες στους στόχους μας. Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι και η αποστολή μας δεν είναι να βοηθούμε τους πολίτες να στρέφονται κατά του κράτους. Και επίσης πρέπει να σας πω γι' αυτόν και είναι σημαντικό και με την ευκαιρία να το εξηγήσω ότι επειδή πάρα πολλές φορές καθημερινά 2-3 περιπτώσεις τέτοιες έχουμε που πολίτες απευθύνονται κοντά μας για παράπονα τους κατά της διοίκησης,
Δεν είναι δουλειά μας να εξετάζουμε παράπονα πολιτών κατά της διοίκησης. Έχουμε ένα στερεότυπο γράμμα, το οποίο απαντούμε αμέσως στους πολίτες, ότι όποιος έχει παράπονο κατά της διοίκησης έχει δύο επιλογές. Είτε θα πάει στην Επίτροπο Διοικήσεως, είτε αν του επιτρέπουν τα χρονοδιαγράμματα οι προθεσμίες που υπάρχουν, να στραφεί, και είναι απόφαση που είναι εκτελεστή και προσβάλλεται σε δικαστήριο, να πάει σε δικαστικά μέσα. Άρα δεν είναι η υπηρεσία μας εργαλείο για να βρίσκουν οι πολίτες το δίκαιο τους. Η υπηρεσία μας είναι το εργαλείο για να ελέγχει το σύνολο των πολιτών, τους ασκούντες δημόσια εξουσία, στο πώς έχουν διαχειριστεί το χρήμα που τους έχει το κράτος εμπιστευτεί. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ όλους. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίασή σας, που ήταν πολύ, πολύ διαφωτιστική. Βλέπετε, είσαστε πολύ δημοφιλείς, πάντοτε δημοφιλείς. Και είχαμε πει προηγουμένως ότι η καλή διακυβέρνηση, αξιοκρατία, αξίες δημιουργούν αξία και βλέπετε σήμερα, είσαστε τόσο δημοφιλείς, αυτή είναι η μεγαλύτερη αίθουσα που έχουμε στο Πανεπιστήμιο για διαλέξεις. Δεν έχουμε πιο μεγάλη. Εντάξει. Είναι το θέμα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι ο κόσμος... το θέμα και εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που πάντοτε μας θυμάτε με την παρουσία σας. Αν θέλετε να ρωτήσετε οποιασδήποτε ερωτήσεις στον κύριο Μιχαηλίδη, έχουμε δεξίωση εδώ έξω και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι στη δεξίωση και μπορείτε να ρωτήσετε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ πολύ.